όταν αποφάσισα ότι θα σταματήσω το μπάσκετ, ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος. Δηλαδή, ουσιαστικά έχω σκοτώσει τον παίκτη μέσα με αυτό που λένε για ένα προπονητή. Οπότε πέρασα στο άλλο κομμάτι, στην άλλη πλευρά, γρήγορα και εύκολα ουσιαστικά. Γιατί το είχα δουλέψει στο μυαλό μου. Η ζωή όντως κάνει κύκλους. Σίγουρα ο Παπάγος είναι το πιο άγνοιο και το πιο καλό κομμάτι της ζωής μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έχω τους καλύτερους μου φίλους. Εδώ έγινα παίχτης και έμελε να είναι και ένα ουσιαστικά ξεκίνημα, γιατί το ξεκίνημά μου ήταν στην Ερμιόνη, αλλά σε ένα καλύτερο επίπεδο ήταν ουσιαστικά ξεκινάω από εδώ και σαν προπονητής. Σαν αθλητής, τόσα χρόνια που έπαιζα, έχω παίξει πάνω από 26 χρόνια επαγγελματικά. Έχω κάνει αρκετά λάθη, έχω κάνει και αρκετά καλά. Αυτό που προσπαθώ να κάνω τώρα είναι να μην κάνω τα ίδια λάθη που έκανα σαν αθλητής, σαν προπονητής. Προσέχω πάρα πολύ τις επιλογές μου και θεωρώ ότι στο ξεκίνημα μου αυτό έχω κάνει δύο πάρα πολύ καλές επιλογές και η περσινή της Ερμιόνης ήταν μια πολύ καλή επιλογή για να ξεκινήσω. Και φέτος, για να πάω λίγο παραπάνω, ο Παπάγος είναι σίγουρα ένα σωματείο με μεγάλο brand name, με μεγάλη ιστορία. Έχουν κάτσει στην άκρη του πάγκου πολύ μεγάλοι προπονητές, έχουν παίξει πολύ μεγάλοι παίχτες, οπότε ήταν ιδανικό για μένα. Εγώ σαν αθλητής στις ομάδες που έπαιξα, επειδή σχεδόν σε όλες είχα πρωταγωνιστικό ρόλο, δούλευα πάρα πολύ το μυαλό μου μόνος μου. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι που έπαιζα ήθελα να κερδίζω, ήθελα να παίζω καλά. Ακόμα και τώρα που είμαι προπονητής, κάθε φορά που χάνει η ομάδα μου κάνει μια-δύο μέρες μου παίρνει για να μπορέσω να συνέλθω. Δηλαδή, με ενοχλεί πάρα πολύ το να χάνω. Έτσι, με ενοχλούσε και σαν αθλητής να μην παίζω καλά. Είχα την τύχη να έχω προπονητές πολύ καλούς, όπως και εδώ είχα τον Κώστα τον Μίσα, που με βοήθησε πάρα πολύ. Έτυχε να έχω τον Παναγιώτη Γιαννάκη, είχα το Σούμποντιτς που κάναμε εκεί, ίσως έπαιξε και το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα μου. Είχα γενικά πολύ καλούς προπονητές, στην Εθνική Ομάδα είχα τον Ιωαννίδη, δηλαδή είχα προπονητές οι οποίοι ήταν και προσωπικότητες σημαντικές και ακόμη και τον πατέρα μου που είχα προπονητή, είχε και αυτός ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Όλοι οι προπονητές αυτοί προσπάθησαν να με κάνουν καλύτερο και να πάρουν από μένα ό,τι καλύτερο γινόταν. Δηλαδή δεν έχω κανένα παράπονο, πιστεύω ότι με βοήθησαν όλοι το ίδιο. Υπάρχουν στιγμές που είμαι πολύ εκνευρισμένος με τον εαυτό μου, γιατί θα μπορούσα ακόμα και σήμερα να παίζω σε ένα υψηλό επίπεδο. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έπαιξα σε αρκετά χαμηλό επίπεδο. Εγώ είχα την ατυχία και στην περίπτωση τότε της Κίντερ Μπολόνια να πέσει η ομάδα και να μην μπορέσω να κάνω αυτό το μεγάλο βήμα. Είχα την ατυχία, αν θέλεις, ότι ήμουν πολύ συναισθηματικός και δύο φορές που ήταν να πάω στην Ταουγκρές, στην τωρινή δηλαδή Μπασκόνια. Με έπιασε το φιλότιμο και κάθισα στον Πανιόνιο για να μην πέσει ο Πανιόνιος και αυτό το πλήρωσα. Πλέον προσπαθώ να λειτουργήσω πιο επαγγελματικά. Δηλαδή προσπαθώ όσο γίνεται να αφήσω τους συναισθηματισμούς. Εντάξει, ο κόσμος, ο περισσότερος, με έχει μάθει, με έχει συνηθίσει σαν σκόρε. Εκείνα τα χρόνια ήταν πιο δύσκολο να κάνεις, αν θέλεις, το πολύ μεγάλο άλμα, γιατί στις ομάδες υπήρχαν πολύ μεγάλοι παίκτες. Οι παίκτες που φέρνει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός εκείνα τα χρόνια, δεν πιστεύω ότι θα πέρναγα να παίξω με τίποτα από αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, σκέψω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με Μποντιρόγκα, Ρεμπράτσα, ας πούμε, και Μπάιρον Σκοτ, Ντομινίκ. Ο Ολυμπιακός επίσης είχε τεράστιους παίκτες. Τάρπλεϊ, Ρίβερς, Τζόνσον. Και πάει λέγοντας, δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο ένας Έλληνας να μπει στα χωράφια
αυτών των παιχτών. Οπότε είχες διπλάσια δυσκολία. Δεν ήμουν από τους πιο εύκολους παίκτες, αλλά δεν σκεφτόμουν, ας πούμε, τι μου λέει, γιατί είχα προπονητές που ήταν καλές προσωπικότητες. Δηλαδή, είχα να πάρω πράγματα. Και δεν στο κρύβω ότι όλα αυτά τα χρόνια, επειδή στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήθελα να ασχοληθώ με την προπονητική, προσπάθησα πάρα πολύ από όλους τους προπονητές να πάρω τα καλά τους. Και σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία τη δικιά μου, αυτή που πιστεύω εγώ σαν Γιώργος, να τα κάνω ένα μίξ και να προσπαθήσω να δημιουργήσω κάτι καλό.